ακολουθούν οι ειδήσεις σε τίτλους. Το μείζον θέμα της έλλειψης οργανωμένης αστυνόμευσης στην περιοχή των Ινιαδών επαναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αντώνης Αλετράς, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για ολιγορίες και καθυστερήσεις για την επάνδρωση του αστυνομικού τμήματος. Οι κάτοικοι της περιοχής γύρω από την Κλόκοβα προσέφηκαν κατά των έργων της Ιόνιας Οδού, ενώ προς το παρόν έχουν παγώσει απαλωτριώσεις στη ρίζα προκειμένου να αλλάξει η αρχική μελέτη. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα υπέρ της μετατροπής της μελέτης για την Ιόνια Οδό στο τμήμα της Παλαιοβούνας είναι ότι το σημερινό σχέδιο δεν προβλέπει εναλλακτικό οδικό δίκτυο για μερικά ακόμη χιλιόμετρα. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η γιορτή του Καλαμποκιού στη Μανάγουλη του Δήμου Ευπαλίου, ενώ και φέτος η προσέλευση των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Από Δευτέρα επιστρέφουν στα ράφια των φαρμακείων τα εντυπωσιακά φάρμακα. Με αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση και συνοδευόμενη αποσυνταγή θα γίνεται η χορήγησή τους, σύμφωνα με το πλαίσιο που όρισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργάνωσε χθες ο Δήμος Διακοπτού για τη χάραξη της νέας σιδηροδρομικής γραμμής. Το παρόν στη συγκέντρωση έδωσε και ο πρόεδρος της ΕΡΓΟΣΕ, Παναγιώτης Παταριάς. Στις 20 Αυγούστου ξεκινάει η νέα κυνηγητική περίοδος, ενώ συνεχίζεται η απαγόρευση του κυνηγιού στις καμένες περιοχές. Με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σωτήρης Χατζηγάκης, καθορίζονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις του κυνηγιού με χρονικούς περιορισμούς και με αριθμό θυραμάτων. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό της Δυτικής Ελλάδας, όπου προβλέπεται με λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα υπηρετικά θα αυξηθούν τις απογευματινές ώρες και θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες στην Ήπειρο και πιθανόν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου.